και μετά για να τη γερδίσουμε. Για να λέμε τα πράγματα με τη σειρά. Εδώ το τουρνουά αυτό γίνεται για να προκριθούν 4 ομάδες να πάνε στην επόμενη φάση. Και ξεκινάνε από το ίδιο σημείο. Είτε έχεις κάνει όλα τα παιχνίδια νίκες, είτε έχεις κάνει 2 ή 3 νίκες που μπορεί να σε έχουν οδηγήσει σε αυτή τη φάση. Αυτό έχει απομένει αυτή τη στιγμή. Να ολοκληρώσουμε τη φάση περνώντας την επόμενη γύρω. Και το μάτς με την Κροατία, κερδίζοντάς το, ξεκαθαρίζουμε όσο πιο γρήγορα ακόμα αυτή την κατάσταση. Οι Κροάτες δείξαν ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη ομάδα, δηλαδή κερδίσαν την Ισπανία, αλλά αμέσως μετά χάσαν από το Ισραήλ. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο για το σχεδιασμό που κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Καταρχήν, το σχεδιασμό δεν μπορεί να τον κάνει κάποιος. Με το αν κερδίζει χάνει ο αντίπαλος, αλλά με το τι παίκτες έχει και με το τι τρόπο παίζει και με το τι τρόπο θέλουμε να παίξουμε εμείς. Αυτό κάνουμε για κάθε αντίπαλο. Για μας δεν βάζουμε ότι και καλά, επειδή έχει κερδίσει συναισθηματικά ή ψυχολογικά θα είναι διαφορετικός ή αν έχει χάσει. Αυτά νομίζω ότι είναι πλέον... δεν είναι για το επίπεδο που μας δείχνει όμως ότι έχει μεταφράσει.